Κύριε Χατζηνικολάου, με ειδοποιούν από το γραφείο μου ότι κατά τη διάρκεια της συζήτησης που έχετε, κάποιος προσκεκλημένος σας, ο κύριος Μπαξεβάνης, δημοσιογράφος της κρατικής τηλεόρασης, αναφέρθηκε στο πρόσωπό μου κατά τρόπο ο οποίος μπορεί να δημιουργήσει παρεξηγήσεις και να θεωρηθεί ως επίθεση και μάλιστα αήθης. Μετέφερα ήδη απάντηση συνεργάτου σας. Δεν ξέρω τι μεταφέρατε. Ξέρω ότι όλοι γνωριζόμαστε στον τόπο αυτό. Εγώ δεν έχω μπει στην πολιτική ούτε ανεπάγγελτος, ούτε ανέστιος. Και μόνο να χάσω έχω από την ενασχόλησή μου με την πολιτική. Λοιπόν, η σύζυγός μου, όπως ξέρετε, είναι κόρη μιας πολύ γνωστής επιχειρηματικής οικογένειας και είναι συνδικαιούχος στους λογαριασμούς της μητέρας της μετά τον θάνατο του πατέρα της. Αυτό μετέφερα. Αυτά δεν έχουν καμία σχέση με τη δική μου προσωπική περιουσία και δεν έχουν καμία σχέση με τη δική μου διαδρομή. Είναι προϊόν επιχειρηματικής δραστηριότητας πολλών δεκαετιών. Τα ονόματα, τα πρόσωπα και οι καταστάσεις είναι πασίγνωστα και ιδίως σε μια κοινωνία όπως η κοινωνία της Θεσσαλονίκης. Και θα παρακαλούσα τέτοιου είδους αναφορές και υπαινιγμοί να μην γίνονται, διότι ο καθένας έχει το πρόσωπό του, το όνομά του και τη διαδρομή του. Ποιος υπαινιγμός έγινε, κύριε Αντιπρόεδρε? Είπατε, αν μου έχουν μεταφέρει σωστά αυτά που είπατε, μάλιστα, γιατί δεν σας άκουσα ο ίδιος. Ναι. Ότι υπάρχουν πολιτικοί που έχουν στους λογαριασμούς τους πολλά χρήματα. Αυτό που είπα, κύριε Πρόεδρε, είναι ότι στο ελληνικό κοινοβούλιο υπάρχουν πάρα πολλοί Έλληνες βουλευτές, οι οποίοι είναι εκατομμυριούχοι. Ναι, υπάρχουν και πολλοί δημοσιογράφοι, κύριε Μπαξεβάνη, ναι, που είναι εκατομμυριούχοι και θα χαρώ αν συμφωνήσουμε στην εκπομπή σας σήμερα, ναι, να αναρτήσουμε στο διαδίκτυο συμφωνώ, και τα πόσα ενέργεια των δημοσιογράφων. Λοιπόν, βεβαίως, συνεχίζω λοιπόν τι είπα, έτσι, κύριε Πρόεδρε. Ας συμφωνήσουμε λοιπόν να έχουμε ένα κεκτημένο από τη συζήτηση. Ναι. Αύριο θα το προσθέσω στο υποψήφιση νομοσχέδιο. Πολύ καλά θα κάνετε. Ότι το πόθε ενέργεια των δημοσιογράφων, όπως και των δικαστικών λειτουργών, μακάρι, και όλων όσων επηρεάζουν άμεσα ή έμεσα το δημόσιο βίο, θα αναρτάτε στο διαδίκτυο. Είναι πρόταση τροπολογίας της κυρίας Αράπογλου, που λέει να γίνεται δειγματοληπτικός έλεγχος κάθε χρόνο. Είναι πρόταση τροπολογίας προς τη Βουλή των Ελλήνων, κρατέθηκε και αιτιολογική έκθεση. Να γίνεται δειγματοληπτικός έλεγχος στους Έλληνες βουλευτές για το πόθεν έσχες. Δεν χρειάζεται να γίνεται δειγματοληπτικός, να γίνεται καθολικός. Μακάρι να το κάνετε καθολικό. Καθολικός έλεγχος. Αλλά επειδή οι δημοσιογράφοι, οι επιχειρηματίες και άλλοι παράγοντες που έχουν πολύ μεγαλύτερη δύναμη από τον βουλευτή, που υφίσταται μεγάλες πιέσεις και ταλαιπωρείται. Αλλά δεν ψηφίζουν νομοσχέδια στη Βουλή οι δημοσιογράφοι. Δεν έχει σημασία. Διαμορφώνουν την γνώμη. Και όταν τους δίνει βήμα, Κύριε Βαξεβάνη, η κρατική τηλεόραση με το χρήμα του ελληνικού λαού. Δεν καταλαβαίνω τι εννοείται. Δεν καταλαβαίνω τι εννοείται. Του δίνει χρήμα η κρατική τηλεόραση. Έχουν την υποχρέωση. Δεν σας καταλαβαίνω, κύριε. Έχουν την υποχρέωση να λένε στον ελληνικό λαό και αυτή την κατάστασή του στην Ελλάδα. Ωραία. Εδώ λοιπόν θα πω στον ελληνικό λαό. Είναι ο νόμος 3904 23 Δεκεμβρίου του 2010 που αμνηστεύεται, αφαιρείται κάθε ποινική δίωξη από ανθρώπους οι οποίοι μπορούν να έχουν καταχραστεί λεφτά από ελληνικές τράπεζες, όπως η πρώτη. Σε μένα απευθύνεστε. Σε εσάς απευθύνομαι, δεν έχει υπογράψει. Μπορεί να έχω υπογράψει ως υπουργός. Μάλιστα. Έχετε κάνει νόμο, κύριε Βενιζέλο, προχθές. Κάνατε νόμο που σας αμνηστεύει όλους τους υπουργούς οικονομικών από το 1997 μέχρι σήμερα για ό,τι έχετε κάνει σχετικά με τις ελληνικές τράπεζες. Το κάνατε ή όχι? Κύριε Μπαξεβάνη, είστε ελλιπώς ενημερωμένος. Η ρύθμιση αυτή αφορά, ναι, τον τρόπο με τον οποίο κατατίθενται τα διαθέσιμα του ελληνικού δημοσίου, μάλιστα, για λόγους συστημικής ευστάθειας του τραπεζικού συστήματος. Αφήστε πώς το ονομάζουμε. Δώσατε στην πρώτη 120 εκατομμύρια παρά τις αντιρρήσεις του λογιστήριου του κράτους. Αυτό λέω. Το βαφτίσατε συστημική ευστάθεια. Δεν έχω διάθεση να διακόψω τον κύριο Πάγκαλο, αλλά επειδή έχετε μία ροπή επιθετική, βλέπω. Έχετε μία επιθετική σχεδίαση. Σχεδίαση. Αυτό με προσβάλλει που λέτε σαν δημοσιογράφο. Αυτό που λέτε με προσβάλλει σαν δημοσιογράφο. Σας απαντώ. Σας μιλάω με ντοκουμέντα. Σας μιλάω με έγγραφα που έχετε υπογράψει. Σας μιλάω με ντοκουμέντα, με έγγραφα τα οποία έχετε υπογράψει, με νόμο που κάνετε, που αυτοαμνηστεύετε προκαταβολικά και μου λέτε ότι έχω συστημική και σχεδιασμένη θετικότητα απέναντί σας. Ακούστε. Λοιπόν, το ελληνικό δημόσιο είχε διαθέσει στη συγκεκριμένη τράπεζα 350 εκατομμύρια και έπρεπε να τα προστατεύσει. Ναι.
και δεν μπορούσε να την οδηγήσει σε κατάρρευση για να χάσει όλα τα χρήματα. Γιατί δεν την οδηγούσε σε κατάρρευση, δεν καταλαβαίνω. Διότι δεν θα είχε τη δυνατότητα να συνεχίσει να λειτουργεί με νόμιμη άδεια. Και τώρα τι έκανε, ανέλαβε τα χρέη της. Ελεύθερη αγορά δεν έχουμε να καταρρεύσει. Το δημόσιο. Γιατί αυτή η προτίμηση, κύριε. Μην αλλάζετε θέμα. Το δημόσιο είχε υποχρέωση να εγγυηθεί και να καταβάλει τις καταθέσεις έως 100.000. Με τα χρήματα που θα έδινε για να εγγυηθεί τις καταθέσεις έως 100.000, εγγυήθηκε συνολικά τις καταθέσεις της τράπεζας. Γιατί δεν εγγυάστε την δυνατότητα του. Θέμα το είχε αποκαλύψει η Ελευθεροτυπία με ρεπορτάζ της κυρίας Βουγιάτσου. Το συγκεκριμένο θέμα το είχε αποκαλύψει, όπως λέτε, η περιφάνωση της Ελευθεροτυπία και απάντησα την Ελευθεροτυπία. Βεβαίως και μάλιστα πολύ υποτιμητικά και επιθετικά. Γιατί ψηφίσατε νόμο που σας αμνηστεύει προκαταβολικά και εσάς και όλους τους υπουργούς που ασχολήθηκαν με τις τράπεζες. Δεν αμνηστεύει κανένα. Δίνει το δικαίωμα στον υπουργό να καθορίζει το πώς κατατίθεται τα διαθέσιμα του ελληνικού δημοσίου. Ο υπουργός στην ελεύθερη αγορά να κανονίζει πώς θα διατεθούν τα λεφτά στην πρώτον και αν θα ευνοηθεί ο κύριος Λαβριγιάδης ή αν δεν θα ευνοηθεί. Κύριε Παξεβάνη, δεν έχετε αίσθηση των μεγεθών. Τα διαθέσιμα δεν έχω, κύριε, δεν έχω. 120 εκατομμύρια τέτοια αίσθηση δεν έχω. Δεν έχετε. Τα διαθέσιμα εκείνη τη στιγμή ήταν 12 δισεκατομμύρια. Σύμφωνα με το μέγεθος της κάθε τράπεζας, έπρεπε να γίνει. Είχατε εισήγηση διαφορετική, είχατε το λογιστήριο του κράτους. Η εισήγηση ήταν παράνομη. Α, ήταν παράνομη. Παράνομη ήταν η εισήγηση του λογιστήριου. Και ξέρετε γιατί ήταν παράνομη. Κοιτάξτε να εγγυηθείτε το εισόδημα των δανειζόμενων από τις τράπεζες. Ήταν παράνομη για το λόγο ότι τα απόλυτα έγγραφα βρέθηκαν να δημοσιεύονται στην Ελευθεροτυπία. Για να δημιουργηθεί και πρόβλημα. Παράνομο. Για να δημιουργηθεί είναι πρόβλημα παράνομη. Ευστάθεια στις τράπεζες. Ευστάθεια της τράπεζας θα βρείτε, κύριε Βενιζέλο. Μάλιστα. Κύριε Βενιζέλο, αυτή τη στιγμή ξέρετε τι έχετε κάνει. Ο κύριος Λαβρεντιάδης έχει καταχραστεί 51 εκατομμύρια, όπως λένε οι εισαγγελείς. Αυτά τα διερευνάει η δικαιοσύνη. Όχι, είναι στο καταδίωκτο. Έχετε ψηφίσει νόμο τον 3904, με βάση τον οποίο δεν υπάρχει καμιά δίωξη εναντίον του να επιστρέψει τα λεφτά. Μη βιάζεστε. Το έχετε κάνει, όχι. Αυτά να τα ρωτήστε στον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου να σας απαντήσει. Εσάς ρωτάω, εσείς πήρατε τηλέφωνο. Εγώ δεν πήρα τηλέφωνο για να απαντήσω για το τι κάνει ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου. Όχι, ποιος εισαγγελέας, κύριε Βενιζέλο. Έχετε ψηφίσει ένα νόμο. Έχετε ψηφίσει ένα νόμο. Δεν χειρίστηκα τον νόμο εγώ, του 2010, δεν με βάση τον οποίο όποιος καταχρεστεί λεφτά και τα επιστρέψει, έχει το καταδίωκτο. Μπορώ να μιλήσω. Δεν γνωρίζω ποιος είναι ο νόμος τον οποίο αναφέρεστε. Λοιπόν, δεν παρενέβη στην εκπομπή αυτή για να συζητήσω γενικά πολιτικά θέματα, διότι είναι επαρκέστατη η εκπροσώπηση της κυβέρνησης από τον κύριο Πάγκαλο. Έτσι, παρενέβη γιατί έγινε μία αναφορά προσωπικού χαρακτήρα, η οποία μπορούσε να δημιουργήσει εσφαλμένες εντυπώσεις. Αυτές ήθελα να τις άρω και παρενέβη γι' αυτό. Με την ευκαιρία δεν μας απαντάτε και στα υπόλοιπα. Όχι, δεν θέλω να σας απαντήσω με την ευκαιρία στα υπόλοιπα, θα απαντήσω ο κύριος Πάγκαλος. Κύριε Βενιζέλο, κύριε Πρόεδρε, ευχαριστούμε για την παρέμβαση. Γεια σου, Ευαγγέλη.